Τον απολογισμό των αγροτικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου και τη συνέχιση κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες στη χθεσινή τους συνεδρίαση. Η πρώτη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στον εορτασμό του Κυλελέρης στον χώρο του Μνημείου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδίας Αγροτικού Συλλόγου Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. Συνεδρίαση Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έκανε μια εκτίμηση για τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις. Εκτιμήσαμε ότι είναι παρακαταθήκη για το αγροτικό κίνημα αυτή η κινητοποίηση που έγινε και η συμμετοχή που υπήρχε παρά τις πιέσεις, τους εκβιασμούς και από την κυβέρνηση και από άλλα κόμματα που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη συμμετοχή των αγροτών, και αποφασίσαμε ότι συνεχίζεται αυτός ο αγώνας. Πρώτα και κύρια με τη διοργάνωση του αγωνιστικού γιορτασμού της εξέγερσης των Κολύγων στο Κελιλέρ την Κυριακή 19 Μαρτίου στον χώρο της θυσίας των Κολύγων, αλλά και με ένα πρόγραμμα δράσης που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα, το οποίο θα αποφασιστεί και μέσα από τοπικές συσκέψεις και συνεδριάσεις των αγροτικών συλλόγων, σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε τα προβλήματά μας που παραμένουν οξυμένα, αφού κανένα δεν λύθηκε από την κυβέρνηση, αλλά και στην προσπάθεια να πείσουμε τους συναδέλφους μας να βγουν στον δρόμο να παλέψουν, γιατί μόνο με τη δική τους συμμετοχή και τον αγώνα τους μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα.